Αυτό που εγώ τονίσα δεν μπορεί να υπάρχει και για απόφαση, γιατί υπάρχει μια παρανομία εδώ. Υπάρχει ένα μεγάλο σκάνδαλο, γιατί όλο αυτό ο οικισμό είναι αυθαίρετο. Το 1999 υπήρξε μια ομάδα καταπατητών, περίπου 250 λιγόμενα ή παραπήγματα, τα οποία στη συνέχεια παρέμειναν. 12-13 χρόνια ολόκληρα υπάρχει αυτή η ιστορία. Κάποια στιγμή, 6 χρόνια αργότερα, επενέβη η δημοτική υπηρεσία του Δημοσίου και έγινε, εν πάση περιπτώσει, ένα διακανονισμό με του καταπατητέ, υποχρεώθηκαν να δώσουν κάποια πρόστιμα. Όμως με την πολεοδομία το θέμα έχει σκαλώσει. Δεν έχει γίνει πολεοδομική καταγραφή αυτών των χτισμάτων, παρά μόνο για όσους μπήκαν τα τελευταία χρόνια. Η αρχή 1950, για κάποιο μυστηριώδη λόγο, ίσως θα παίζει ρόλο και το θρήσκευμα των περισσότερων από τους καταπατητές. Ξέρουμε άλλωστε ότι επενέβη και το Υπουργείο Εξωτερικών κάποια στιγμή να δοθεί πολιτική λύση και το θέμα να παγώσει. Ποια περίοδο επενέβη το Υπουργείο Εξωτερικών? Έχει περίπου 5 χρόνια, 6 για να είναι καλά. Δηλαδή, εκτός από τις εκλογές, ας πούμε, παραμένει το Υπουργείο Εξωτερικών, παραμένει και στα θέματα και σε θέματα που αφορούν μειονοτικά ζητήματα, τα οποία είναι λίγο καυτά. Λίγο καυτές πατάτες. Υπουργός Εξωτερικών, ποιος ήταν εκείνη την περίοδο? Δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή, δεν θυμάμαι. Από εκεί και μετά ξέρουμε ότι το θέμα αυτό διαιωνίζεται. Από εδώ και 1,5 χρόνο πλέον η πολεοδομία ξέρουμε ότι είναι στο Δήμο, έτσι, με τον Καλλικράτη. Αλλά επίσης και ο οικισμός, εκείνη η παραλία συγκαταλέγεται πλέον στην αρμοδιότητα του Δήμου. Να θυμίσω επίσης ότι όλες οι άλλες παραλίες καθαρίστηκαν από τα αυθαίρετα. Εφαρμόστηκε δηλαδή η ευρωπαϊκή και η ελληνική νομοθεσία, που ήταν να πάνε οι μπουλντόζερ στην αγγελική εντολή και να διώξουν τα κτίσματα. Έγινε αυτό και στον Ήμερο και στη Μαρόνια και στους προσκυνητές. Δεν έγινε μόνο εκεί. Αυτό που ζητάμε προφανώς είναι να εφαρμοστεί ο νόμος ή εν πάση περιπτώσει να τηρηθούν οι κανονισμοί. Αν το θέμα είναι πολιτικό, ας λυθεί με πολιτικό τρόπο, δεν με ενδιαφέρει. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να μονίμως να διαιωνίζεται μια καταφανής παρανομία. Και έρχεται τώρα σήμερα ο ίδιος ο καταπατητής, ο πρόεδρος του, ο κ. Δεβετζίογλου, ο οποίος είναι ο αντιδήμαρχος καθαριότητας και ο οποίος βάζει θέμα διαγραφής χρεών κάποιων άλλων καταπατητών. Το επιχείρημα είναι ότι μπήκε ότι αυτά τα ποσά χρεώθηκαν εκ παραδρομής. Αυτό που είπα εγώ είναι ότι εκ παραδρομής είναι όλος ο οικισμός και ότι δύο παρανομίες δεν κάνουν μια νομιμότητα. Επάνω λοιπόν, εφόσον υπάρχει η αρχική παρανομία, δεν μπορούμε να πάρουμε καμιά απόφαση. Γιατί ως Δημοτικό Συμβούλιο, όχι μόνο de facto, αλλά και de jure, είναι σαν να αναγνωρίζουμε το αρχικό αυθαίρετο καθεστώς. Τελικά βέβαια δεν πέρασε αυτό. Είδαμε ότι η συμπολίτευση το αποτέλεσε.